Στη νότια πλευρά της πεδιάδας της Μασχαράς του νομού Ηρακλείου δεσπόζουν τα αστερούσια όρη που δικαίως αποκαλούνται το Άγιον Όρος της Κρήτης, μια από τις σπουδαιότερες κοιτίδες του χριστιανισμού και του μοναχισμού της Μεγαλονήσου. Τα αστερούσια όρη ευλογήθηκαν να είναι ο τόπος που επισκέφθηκε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος βρήκε καταφύγιο σε ένα όρμο των Γαλλολιμένων όταν ταξιδεύοντας δέσμιος προς την Ρώμη, το πλοίο που τον μετέφερε προσάραξε εξαιτίας μιας φοβερής θαλασσοταραχής. Και εδώ βρίσκεται ένα προσκύνημα στη μικρή σπηλιά που τον περιέθαλψε. Ο Απόστολος Παύλος εγκατέστησε πρώτο επίσκοπο Κρήτης τον μαθητή του Απόστολο Τίτο, όπως αναφέρεται στις αποστολικές περικοπές προς Τίτον. Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους. Στα αστερούσια όρη βρήκε κατάλληλο έδαφος ο σπόρος που έριξε ο Απόστολος Παύλος και οι κάτοικοι ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, αλλά και στους αιώνες που ακολούθησαν θυσίασαν τη ζωή τους αγνοώντας τις απειλές των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων Δεκίου, Διοκλητιανού, Μαξιμιλιανού και άλλων. Οι Άγιοι Δέκα, οι επίσκοποι Γορτίνης Κύριλλος και Πέτρος, ο Άγιος Ανδρέας ο Εγκρίση και τόσοι άλλοι μάρτυρες πότισαν με το Άγιο αίμα τους το δέντρο της πίστης του Χριστού. Τα αστερούσια όρη ήταν εκείνα τα χρόνια των διωγμών ο πρώτος τόπος που κατοικήθηκε από μοναχούς και ερημίτες που βρήκαν την γαλήνη στις απόμακρες σπηλιές και τα βαθιά φαράγγια μακριά από τα χωριά και τον κόσμο. Σε αυτά τα αγιασμένα χώματα είχε έρθει ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος στα μέσα του 10ου αιώνα για να χτίσει ύστερα από θεϊκή εντολή σύμφωνα με την αφήγηση του ίδιου τον Θείο και Άγιο Ναό των Αγίων Ευτυχίου και Ευτυχιανού, και σε αυτά τα ίδια χώματα συναντούμε και την ιστορική σταυροπηγιακή μονή της Παναγίας της Οδηγήτριας. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, πολλά μοναστήρια της Κρήτης είχαν ανακηρυχθεί σταυροπηγιακά, διότι άμεσα απολάμβαναν των προνομίων που είχε εξασφαλίσει το Πατριαρχείο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα προνόμια αυτά προέβλεπαν την παραχώρηση στα μοναστήρια εδαφικών εκτάσεων και την απαγόρευση απαλωτρίωσής τους στο μέλλον από το Οθωμανικό κράτος, καθώς και την απαλλαγή των κληρικών από τον κεφαλικό φόρο, από τον οποίο οι Τούρκοι εξαιρούσαν επίσης τους ανάπηρους και τα παιδιά. Το δικαίωμα της υπαγωγής των μοναστηριών απευθείας στο Πατριαρχείο ως σταυροπηγιακές πατριαρχικές μονές προέρχεται από την κανονική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία προβλέπει την δυνατότητα του Πατριάρχη να αποστείλει ένα σταυρό που θα αποτεθεί στα θεμέλια του καθολικού της μονής
και αυτή η πράξη οδηγεί την εξάρτηση της Μονής από το Πατριαρχείο. Το δικαίωμα αυτό είχε αποκτήσει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από τον 8ο αιώνα και αφορούσε όλη την επικράτεια της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με δέος αντικρίζουμε την Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή της Οδηγήτριας που βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της επαρχίας Καινουργίου του νομού Ηρακλείου σε κοντινή απόσταση από τον κόλπο των Καλολιμένων. Με σεβασμό και ευλάβεια περνούμε την πύλη και πατούμε στον ιερό χώρο του μοναστηριού. Εδώ αντιχούν ακόμη τα βήματα και οι φωνές των σταυραετών της Κρήτης που έκαναν σκοπό της ζωής τους την ελευθερία του γένους. Εδώ αιωρούνται ακόμη οι μορφές των Χαΐνιδων που κράτησαν ζωντανή την πίστη και την ελπίδα των Κρητικών απέναντι σε ένα βάρβαρο κατακτητή. Εδώ σε αυτό το χώρο έκαναν τις συναντήσεις τους ο καπετάν Μιχάλης Κόρακας, ο Κουρμούλης, ο Μαλικούτης, ο Τσακίρης, ο Κορνάρος, ο Τσικριτσής, ο Ρωμάνος και άλλοι καπετάνοι με τον ηρωικό Ξοπατέρα. Η κατασκευή της Μονής είναι φρουριακού τύπου, όπως και τα περισσότερα μοναστήρια, για να προφυλάσσονται από τις πειρατικές επιδρομές που μάστιζαν εκείνα τα χρόνια τα παράλια της Κρήτης. Το μοναστήρι περιβάλλεται από ένα ψηλό χειρωματικό περίβαλο με ένα πύργο στην βορειοδυτική γωνία που έμεινε στην ιστορία για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε εδώ το 1828 με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Ξοπατέρα. Η χρονολογία της ίδρυσης της Μονής μας είναι άγνωστη, αλλά το πιθανότερο είναι να ιδρύθηκε στα χρόνια της Ενετοκρατίας, όπως και άλλα μοναστήρια της Κρήτης. Είναι όμως βέβαιο ότι είναι από τα αρχαιότερα μοναστήρια, αφού αναφέρεται το 1393 σε έγγραφο του Δουκικού Αρχείου του Χάνδακα. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι ο Ζανίνους Καβαλάριο με αίτησή του ζητά να δοθεί άδεια στον καλόγερο Βαρνάβα
από το μοναστήρι της Κερά Οδηγήτριας της Νότιας Θάλασσας να μεταβεί μαζί με τον πρεσβύτερο Γλιγόριο έξω από την Κρήτη για να χειροτονηθεί πρεσβύτερος. Στα χρόνια της Ενετοκρατίας, η Καθολική Εκκλησία είχε εκδιώξει τους Ορθόδοξους Επισκόπους της Κρήτης και όταν κάποιος ήθελε να χειροτονηθεί, ιερέας ή μοναχός έπρεπε να προταθεί από κάποιον ενετό διότι ο ίδιος δεν μπορούσε να το ζητήσει για να μεταβεί στα Κύθυρα ή τα Επτάνησα προκειμένου να χειροτονηθεί. Ο φρουριακός περίβολος και τα διάφορα κτίρια της Μονής είναι άγνωστο πότε χτίστηκαν. Στο κέντρο του περιβόλου δεσπόζει το Καθολικό που είναι ένας δίκλητος ναός του οποίου το νότιο κλήτος είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου και το βόρειο κλήτος στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Παλαιότερα το Καθολικό είχε και τρίτο κλήτος, αφιερωμένο στον Άγιο Φανούριο, το οποίο καταστράφηκε και σήμερα σώζονται μόνο ίχνη από τα θεμέλια. Μπροστά στο ναό βρίσκεται ένας βενετσιάνικος τάφος και υπήρχε μια επιγραφή η οποία ανέφερε «Αλοΐζιο Τριβιζάνος, εις αυτόν και τον εξ αυτού ταφήν τάφτην εδήματο την Σωρών». Το επίθετο Τριβιζάνος ή Τριβιζάς ήταν συνηθισμένος τα χρόνια της Ενετοκρατίας και διατηρείται μέχρι σήμερα στην Κρήτη στα επίθετα Τριβιζάκης ή Τρεβιζάκη. Στη βόρειο-δυτική γωνία του φρουριακού περιβόλου της Μονής δεσπόζει ο επιβλητικός πύργος του Ξοπατέρα. Σύμφωνα με την παράδοση, τον είχε οικοδομήσει ο Νικηφόρος Φωκάς το 961 μετά Χριστόν για να προστατεύονται οι μοναχοί από τις πειρατικές επιδρομές που ήταν πολύ συχνές εκείνα τα χρόνια. Εκείνος ο αρχικός πύργος καταστράφηκε και ανοικοδομήθηκε ξανά στα χρόνια της Ενετοκρατίας διατηρώντας μερικές βυζαντινές πολεμίστρες.
Στο πέρασμα των χρόνων, ο πύργος δέχτηκε πολλές επεμβάσεις και επιδιορθώσεις, αλλά διατηρεί τα αρχικά του χαρακτηριστικά, όπως την καταχύτρα ή φωνιά, από όπου οι υπερασπιστές της Μονής έριχναν καυτό λάδι ή ζεματιστό νερό στους εχθρούς που προσπαθούσαν να παραβιάσουν την πύλη της Μονής. Η κεντρική πύλη της Μονής είναι στη βόρεια πλευρά, με άλλες δύο εισόδους στην ανατολική και την δυτική πλευρά. Μια εντυχισμένη πλάκα στη βόρεια πύλη αναφέρει τα αρχικά Ιησούς Χριστός Νικά και την χρονολογία 1568. Στη νότιο-δυτική πλευρά βρίσκεται το Ηγουμενείο, με ξενώνα στον επάνω όροφο, και στο ισόγειο βρίσκονται η βιβλιοθήκη, τα αρχεία με πατριαρχικές επιστολές και έγγραφα που χρονολογούνται από το 1830, καθώς τα παλαιότερα καταστράφηκαν από τους διάφορους επιδρομείς. Στον υπόλοιπο χώρο του περιβόλου βρίσκονται τα κελιά των μοναχών. Η Μονή Οδηγήτριας είχε δικό της ελαιοτριβείο και μαζί με το φουρνόσπιτο λειτουργεί σήμερα ως ένα μικρό λαογραφικό μουσείο με αντικείμενα της αγροτικής ζωής. Σε ένα διπλανό υπόγειο δωμάτιο που ονομάζεται Τυροκέλι φυλάσσονταν τα τυριά της Μονής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήλθατε. Εδώ στο μοναστήρι είμαι 32 χρόνια. Από εδώ ξεκίνησα τη μοναχική ζωή, είχα προετοιμαστεί, είχα κάνει δόκιμο στο Άγιο Όρος, αλλά η Παναγία ήθελε να έρθω εδώ, διότι αυτό το μοναστήρι ήταν σε μια κατάσταση διάλυσης και χρειαζόταν μια ανακαίνιση, μια αναστήλωση, και με τη βοήθεια του Θεού και τη συμπαράσταση των πιστών αγωνιζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια και πιστεύουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Έχετε δημιουργήσει, βλέπω εδώ, και ένα μουσιακό χώρο υπέροχο για τους επισκέπτες. Τι ακριβώς έχετε εδώ μέσα? Αυτός ο χώρος που βρισκόμαστε πριν από 50 χρόνια λειτουργούσε κανονικά. Ήταν εδώ το ελαιουργείο που έβγαζε το λάδι η Μονή και μπροστά μας ήταν το φουρνόσπιτο, ο φούρνος με το ζυμωτήριο που έφτιαχναν το ψωμί για των μοναχών, των ανθρώπων που ζούσαν εδώ. Δηλαδή ήταν ένας λειτουργικός χώρος. Οπότε τώρα έγινε ένα μουσείο, λαογραφικό μουσείο κατά κάποιο τρόπο. Φαίνονται υπάρχουν ακόμα τα εργαλεία που αλέθαν τις ελιές και έβγαινε το λάδι. Διάφορα παλιά εργαλεία, βολόσυρη, αλέτρια, βαρέλια, ταμιτζάνες και διάφορα άλλα εργαλεία τα οποία είχε η Μονή, αλλά μας φέρανε και πολλοί πιστοί οι οποίοι είχαν παλιά εργαλεία και έβλεπαν ότι εδώ υπήρχε αυτό το μουσείο
και έτσι έχει εμπλουτιστεί με πάρα πολλά εργαλεία και έτσι είναι ένας χώρος που μπορεί να έρθουν όλοι ο κόσμος, οι επισκέπτες, αλλά και πολλά σχολεία έρχονται και παιδιά για να δουν αυτά τα παλιά εργαλεία, τα παλιά που χρησιμοποιούσαν οι παππούδες τους στη ζωή τους. Σήμερα πόσοι μοναχοί είστε εδώ, πατέρα Παπαδήλου? Σήμερα είμαστε 5 μοναχοί. Πριν λίγο, κάνα 2 χρόνια, θυμήθηκε ένας ηλικιωμένος. Με τη βοήθεια του Θεού έχουμε οργανωθεί, έχουμε και ανθρώπους λαϊκούς που μας βοηθάνε, διότι το μοναστήρι έχει πολλές εργασίες, εκτός του ότι έχουμε τις καθημερινές ακολουθίες, έχουμε τους επισκέπτες, τους προσκυνητές, έχουμε πολλά διάφορα κτήματα, ελιές, κήπους και έτσι κατά κάποιο τρόπο έχουμε ένα πλούσιο, ένα μεγάλο, πολλές εργασίες, αλλά εκτός από αυτού ασχολούμαστε και με βότανα, επειδή πιστεύουμε ότι τα βότανα είναι τα φάρμακα του Θεού. Από παλιότερα φτιάχνουμε κάποιες αλυφές, βάματα για διάφορα προβλήματα υγείας και έτσι έχουμε και αυτό το κομμάτι της ασχολίας. Νομίζω ότι τα βότανα τα οποία φτιάχνετε, μάλιστα ένα σιροπάκι, αποτέλεσε τη βάση για την κριτική ασπιρίνη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι παρόμοιο. Ναι. Η κριτική ασπιρίνη έγινε μετά από έρευνες που έχει γίνει στο ΙΤΕ. Έγινε μια πολύ σοβαρή επιστημική δουλειά. Εμείς κάνουμε καθαρά πρακτικά με βάση τα βότανα, με βάση τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων που χρησιμοποιούνται, όπως γνωρίζετε, από τους παλαιότατους χρόνους. Και επειδή είμαστε εδώ στην εξοχή και έχουμε πολύ καλά βότανα, η Κρήτη έχει τα καλύτερα βότανα στον κόσμο. Έτσι λοιπόν τα χρησιμοποιούμε για μας, αλλά τα συνιστούμε και στους πιστούς, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν βρει θεραπεία και βοήθεια από αυτά τα φυσικά φάρμακα. Ο Θεός κατ' ωμέγα ελεός σου δομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δε όμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, των αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, τι δεόμεθα υπερ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των προσκυνητών, συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Μονής Ταύτης, πάντων ασθενείες, εφυλακές, ενεξορίες, ενδιωγμής, εμπολέμης, των τυλαμένων μην της αξής εύχεστε υπέρ αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Το νερό ήταν πάντοτε πολύτιμο σε τούτους τους άνυδρους τόπους των Αστερουσίων. Για τον λόγο αυτό υπήρχε μια δεξαμενή νερού δίπλα στον πύργο όπου συγκεντρώνονταν τα νερά της βροχής για τις ανάγκες της μονής, ιδιαίτερα σε περιόδους πολιορκίας. Σύμφωνα με την παράδοση, η Ιερά Μονή Οδηγήτριας ιδρύθηκε από μια γυναίκα που κατοικούσε στην περιοχή Λιβαδιώτη, κοντά στο χωριό Πόπια. Ήταν από πλούσια οικογένεια, αλλά η μοίρα της επεφύλαξε μεγάλες πίκρες. Μετά τον θάνατο του άντρα της, έχασε και τη μοναχοκόρη της που πέθανε ξαφνικά την ημέρα που επρόκειτο να αραβωνιαστεί ένα ξακουστό παλικάρι από την Αγία Βαρβάρα. Η χαροκαμένη γυναίκα έφυγε από το σπίτι στο οποίο την βασάνιζαν οι αναμνήσεις του άντρα και της μοναχοκόρης της και περιπλανήθηκε για πολλές ημέρες στις κακοτράχαλες πλαγιές των Αστερουσίων, ώσπου βρήκε καταφύγιο σε μια σπηλιά που ονομάζεται μέχρι σήμερα Σπηλιά της Καλόγριας. Με δάκρυα στα μάτια, παρακάλεσε την Παναγία να οδηγήσει τα βήματά της και τότε ένα άσπρο περιστέρι πέταξε από τη σπηλιά και την οδήγησε στο κατεστραμμένο μοναστήρι, όπου έγινε μοναχή με το όνομα Μάρθα και όλα τα κτήματα και τα υπάρχοντα που είχε στο Λιβαδιώτη τα διέθεσε για να κτίσει ένα μεγάλο γυναικείο μοναστήρι, το οποίο ονόμασε Οδηγήτρια. Το όνομα της μοναχής Μάρθας, που ήταν η κτητόρισα της μονής Οδηγήτριας, μνημονεύεται μέχρι σήμερα στις λειτουργίες του μοναστηριού. Πριν από τις καταστροφές που υπέστη το μοναστήρι, είχε μια μεγάλη και αξιόλογη βιβλιοθήκη, στην οποία διακονούσαν πολλοί λόγοι μοναχοί και αντιγραφείς χειρογράφων. Πολλά από αυτά τα έγγραφα υπάρχουν στα κρατικά αρχεία της Βενετίας, κυρίως συμβόλαια, από τα οποία διαπιστώνεται ότι η Μονή Οδηγήτριας ήταν από τα μεγαλύτερα και πλουσιότερα μοναστήρια της Κρήτης την περίοδο της Ενετοκρατίας. Ο Τζιάκομο Φοσκαρίνη, που ήταν γενικός προβλεπτής της Κρήτης από το 1575 έως το 1578, αναφέρει στην έκθεσή του προς την Γαλλινότατη Δημοκρατία της Βενετίας ότι η Μονή της Οδηγήτριας, των Απεζανών και της Αγκαράθου και μερικά άλλα μοναστήρια ήταν της οικογένειας των Καλέργηδων και είχαν ετήσιο εισόδημα η Οδηγήτρια 1500 δουκάτα και των Απεζανών και της Αγκαράθου από 2.000 δουκάτα. Σε ανέκδοτη αλληλογραφία του ενετού γενικού προβλεπτού Φραγκίσκου Μοροζίνη αναφέρεται ότι οι αρχηγοί της Μεσαράς στέλνουν αναφορά προς τον Μοροζίνη και ζητούν να τους μεταφέρει σε άλλο μέρος της Ανατολής, γιατί έμειναν ανυπεράσπιστοι και κινδυνεύουν να σφαγούν από τους Τούρκους. Μεταξύ αυτών υπογράφει και ο ηγούμενος της Μονής Οδηγήτριας, Ιωάσαφ. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, τα μοναστήρια της Κρήτης
συνέβαλαν ηθικά και υλικά στους αγώνες για την ελευθερία και έγιναν ορμητήρια επαναστατών και καταφύγια αμάχων παρά την οικονομική εξαθλίωση που επέβαλαν οι Τούρκοι. Η Μονή Οδηγήτριας πρωτοστάτησε με σκληρούς αγώνες προκειμένου να διαφυλάξει την πίστη και να προστατέψει τον άμαχο πληθυσμό από τις βαρβαρότητες των κατακτητών. Μοίραζε τα φτωχά εισοδήματά της σε όσους είχαν ανάγκη και έγινε καταφύγιο των χαΐνιδων που ανέβαιναν στα βουνά και συγκροτούσαν επαναστατικές ομάδες εναντίον των Τούρκων. Ονομαστοί επαναστάτες της περιοχής ήταν ο Μιχάλης Κορμούλης, ο Μιχαήλ Κόρακας, ο Μαλικούτης, ο Τσακίρης, ο Κορνάρος, ο Τσικριτζής, ο Ρωμάνος και πολλοί άλλοι. Αλλά αυτός που συνέδεσε το όνομά του με το ηρωικό αγώνα της Μονής Οδηγήτριας ήταν ο Ξοπατέρας. Ο πολυθρύλητος ήρωας των κρητικών επαναστάσεων, ο φόβος και ο τρόμος των γενιτσάρων που τον αποκαλούσαν «Ντελή Παπά», «Τρελό Παπά». Το κοσμικό του όνομα ήταν Ιωάννης Μαρκάκης και καταγόταν από το Πετροκεφάλι. Οι Τούρκοι όμως πήραν το σπίτι της οικογένειάς του και έτσι εγκαταστάθηκαν στα Μανουσανά. Λέγεται ότι ο Ιωάννης αγαπούσε μια κοπέλα και ήθελε να την παντρευτεί, αλλά ο πατέρας του είχε μεγάλες αντιρρήσεις και γι' αυτό πήγε στη Μονή Οδηγήτριας και χειροτονήθηκε μοναχός με το καλογερικό όνομα Ιωάσαφ. Σύντομα όμως, αναγκάστηκε να βγει στα λιμέρια των Χαΐνιδων γιατί σκότωσε ένα Τούρκο που είχε προσβάλει την οικογένειά του. Οι Τούρκοι παραπονέθηκαν στο Μητροπολίτη Κρήτης για τη δράση του μοναχού Ιωάσαφ και επειδή είχε αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές, ο ίδιος ζήτησε από τον Μητροπολίτη να τον καθαιρέσει από την ιεροσύνη. Από τότε τον αποκαλούσαν Ξέπαπα και έμεινε γνωστός ως Ξοπατέρας. Μια άλλη παράδοση αναφέρει ότι ενώ ήταν καλόγερος, συζούσε με τη γυναίκα που αγαπούσε, με την οποία απόκτησε και ένα παιδί και γι' αυτό καθαιρέθηκε. Ο Ξοπατέρας άρχισε τη χαΐνικη ζωή και γνωρίστηκε με τους καπετάνιους Κόρακα, Μαλικούτη, Μαστραχά, Κουρμούλη και άλλους και έγινε σύντομα ο εφιάλτης και ο τρόμος των γενιτσάρων της Μασαράς. Είχε λάβει μέρος σε όλες τις μάχες μαζί με τον Δημήτριο Κουρμούλη, το γιο του καπετάν Μιχάλη Κουρμούλη και είχε διακριθεί στις μάχες ως πεζός πολεμιστής αλλά και ως καβαλάρης. Εκτός όμως από τη δράση του στη στεριά, για ένα διάστημα έγινε και κουρσάρος. Το 1825, με αρχηγό τον καπετάν Μιχάλη Κόρακα και τους Τσακίρι, Αστρινό και Ρωμάνο, πηγαίνουν στην Κάρπαθο, όπου ναυτολόγησαν άνδρες και αρμάτωσαν 3 καράβια. Κυνηγούσαν στη θάλασσα τουρκικά και αλγερίνικα καράβια και έσωσαν πολλούς Έλληνες που οδηγούνταν στα σκλαβοπάζαρα. Παράλληλα, έκαναν ρεσάλτα σε αγγλικά και αυστριακά εμπορικά καράβια που βοηθούσαν τους Τούρκους. Τα αγγλικά πολεμικά πλοία τους καταδίωκαν και σε μια τέτοια καταδίωξη ο καπετάν Μιχάλης Κόρακας προσάραξε τα 3 καράβια στον κόκκινο γκρεμνό δίπλα στα Μάταλα. Ακολούθησε συμπλοκή με τους Άγγλους, οι οποίοι τελικά υποχώρησαν, αλλά οι επαναστάτες έχασαν τα καράβια τους και εκεί τελείωσε η κουρσάρικη ζωή του Ξοπατέρα και των άλλων καπετανέων. Ο Ξοπατέρας συνέχισε τη χαΐνικη ζωή στα βουνά των Αστερουσίων και η φήμη του έφτασε μέχρι το Σουλτάνο Μαχμούτ Β' τον Δίκαιο, όπως τον αποκαλούσαν, που είχε και τους τίτλους του Χαλίφη του Ισλάμ και του Κέσαρα των Ρωμαίων,
ο οποίος το φθινόπωρο του 1827 έστειλε επιστολή στον ξοπατέρα και του έγραφε ότι επιθυμούσε να τον γνωρίσει. Παρά τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις των συναγωνιστών του, οι οποίοι προσπάθησαν να τον αποτρέψουν να πάει στην Κωνσταντινούπολη, ο ξοπατέρας κατέβηκε στο μεγάλο κάστρο και μπήκε σε ένα καράβι. Όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, πήγε αμέσως στο παλάτι, έδειξε την επιστολή στους φρουρούς και όταν οι γραμματείς του Σουλτάνου τον παρουσίασαν μπροστά του, εκείνος σάστησε από το επιβλητικό παρουσιαστικό του ξοπατέρα. Είδε μπροστά του ένα ωραίο νέο άνδρα, ψηλό, γεροδεμένο, με πυρόξανθα μαλλιά και γενιάδα, με καθαρά γαλάζια μάτια γεμάτα θάρρος και αποφασιστικότητα και εντυπωσιασμένος από την εμφάνισή του, είπε «Χαλάλη σου, μωρέ παπά, το καπετανιλίκι». Ο Σουλτάνος προσπάθησε να εξηγήσει στον ξοπατέρα ότι έπρεπε Κρητικοί και Τούρκοι να ζουν ειρηνικά, αλλά ο ξοπατέρας του παρουσίασε αναλυτικά τις ομότητες και τα εγκλήματα που διέπραταν η υπήκοή του σε βάρος των Κρητικών και όλων των Ελλήνων. Μετά από μερικούς μήνες, και ενώ όλοι είχαν ξεγράψει τον ξοπατέρα, γιατί τον θεωρούσαν νεκρό, αυτός επέστρεψε στον πύργο της οδηγήτριας και άρχισε να προετοιμάζει το επόμενο χτύπημα στους Τούρκους. Στόχος του αυτή τη φορά ήταν ο αιμοβόλος Γενίτσαρος Αγριολίδης, που ζούσε στον πύργο του στον Άγιο Ιωάννη, κάτω από την Φεστό και καταδυνάστευε όλη τη Μεσαρά. Ο Χαΐνης Δημήτριος Βαρούχας, Ιλόγιος από τον Άγιο Θωμά, επιχείρησε να τον σκοτώσει, αλλά τραυματίστηκε βαριά και φεύγοντας από τον Άγιο Ιωάννη, άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα χωράφι κοντά στο ύψωμα της Φεστού, όπου βρίσκεται σήμερα ο τάφος του. Ο ξοπατέρας αποφάσισε να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του Λόγιου και να δώσει τέλος στην τυραννία του Αγριολίδη. Τα ξημερώματα της 8ης Αυγούστου 1828, που ο Αγριολίδης ξεκίνησε να πάει στο Ηράκλειο για να αραβωνιάσει το γιο του που ήταν αξιωματικός του τουρκικού στρατού, ο ξοπατέρας με τους Μιχάλη Κόρακα, Μαλικούτη και Τσακίρη τον περίμεναν στα Καπαριανά και τον σκότωσαν. Ο θάνατος του Αγριολίδη εξαγρίωσε τους Τούρκους σε ολόκληρη την Κρήτη και ο ξοπατέρας ήταν ο πρώτος που ήθελαν να εκδικηθούν. Στις 17 Φεβρουαρίου 1829, στη Μονή Οδηγήτριας ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί επαναστάτες, μεταξύ των οποίων ο ξοπατέρας, ο καπετάν Μιχάλης Κόρακας, ο Μιχαήλ Κορνάρος, ο Ιωάννης Κουντής και ο παπά Μιχάλης από το χωριό Σίμας. Όταν αντιλήφθηκαν τους Τούρκους που τους καταδίωκαν, ο καπετάν Μιχάλης Κόρακας και οι άλλοι αποφάσισαν να φύγουν, διότι θα ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσουν τους πολυπληθέστερους και καλά εξοπλισμένους Τούρκους που είχαν αρχηγό τους τον Τουφεξίμπαση του Σουλεϊμάν Πασά. Ο ξοπατέρας, που δεν ήθελε να αφήσει το μοναστήρι του ανυπεράσπιστο στο έλεος των Τούρκων, αποφάσισε να μείνει και να το υπερασπιστεί και παρά τις συστάσεις των άλλων αγωνιστών να φύγει, μαζί τους εκείνος κλείστηκε στον πύργο με τον Νικόλαο Βλατάκη από τις Μέλαμπες, τον ανιψιό του Κωνσταντίνο Τρουλινό, την αδελφή του Μιλιά, τη γυναίκα και το παιδί του. Μαζί του έμειναν και οι 5 μοναχοί της Μονής που αρνήθηκαν να τον αφήσουν μόνο. Η πολιορκία της Μονής κράτησε 3 ολόκληρα μερόνυχτα. Οι 5 μοναχοί που πολεμούσαν από τα γελιά τους σκοτώθηκαν και όταν οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά στον πύργο, ο Τρουλινός έριξε πάνω τους 10 κυψέλες με μέλισσες και οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν ολόκληρη την δεύτερη ημέρα. Την τρίτη ημέρα, ο ξοπατέρας άνοιξε την πύλη του μοναστηριού για να φύγει η γυναίκα και το παιδί του, πιστεύοντας ότι οι Τούρκοι
δεν θα έκαναν κακό σε μια ανυπεράσπιστη γυναίκα και ένα παιδί. Οι βάρβαροι Ανατολίτες όμως έσφαξαν το παιδί στα γόνατα της μητέρας του και μετά την ίδια. Η αδελφή του Μιλιά κατάφερε να διαφύγει. Τότε ο Ξοπατέρας, μέσα σε μια θύελα ψυχικού σπαραγμού, κατεβαίνει στην πόρτα του πύργου με την πιστόλα στο δεξί και την αδειάζει στους Τούρκους που τον είχαν περικυκλώσει. Ύστερα πέταξε την πιστόλα στη φωτιά μαζί με το φυλακτό που φορούσε στον κόρφο του και πήδηξε από τη σκάλα του πύργου στην αυλή του μοναστηριού με το σπαθί στο χέρι. Την ώρα που πήδηξε όμως, έσπασε το πόδι του, αλλά πρόλαβε να σκοτώσει τρεις Τούρκους που έτρεξαν να τον εχμαλωτήσουν. Στο τέλος, οι Τούρκοι τον αποκεφάλισαν και έμπηξαν το κεφάλι του σε ένα κοντάρι ως τρόπαιο του θριάμβου τους. Η λαϊκή μούσα τραγούδησε τον ηρωικό θάνατο του Ξοπατέρα με τούτα τα λόγια. «Δεν είναι τούτη η αντριγιά, μονόνε μαϊμουλούχοι να πολεμούν έναν παπά 5.000 Τούρκοι». Αυτό ήταν το τραγικό τέλος του ηρωικού Ξοπατέρα, που από τότε έγινε σύμβολο της ανυποχώρητης θέλησης των κριτικών για την ελευθερία τους. Μετά τον θάνατο του Ξοπατέρα, οι Τούρκοι ξέσπασαν την οργή τους στο μοναστήρι, καταστρέφοντας τα κτίρια και λαιλατώντας τα ιερά σκεύη και ό,τι άλλο πολύτιμο υπήρχε. Το 1841, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης αποφάσισε την ανασυγκρότηση της Μονής, όπως αναφέρεται στο συστατικό του 17ου αιώνα. Μερικοί μοναχοί που προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν ό,τι μπορούσαν βρήκαν συμπαραστάτη τον Οικουμενικό Πατριάρχη Γερμανό IV, ο οποίος το 1844 με πατριαρχικό συγγύλιο ανακήρυξε τη Μονή Οδηγήτριας Σταυροπηγιακή. Η Μονή Οδηγήτριας, όπως γνωρίζετε, είναι τα πιο παλιά μοναστήρια της Κρήτης. Είμαστε στα Ρούσια όρη, που είναι το Άγιον Όρος της Κρήτης. Εδώ παρακάτω, νότια, είναι οι Καλοί Λιμένες που ήρθε για πρώτη φορά ο Απόστολος Παύλος στην Κρήτη και έτσι μπορούμε να πούμε είναι η είσοδος του χριστιανισμού στην Κρήτη. Και δίπλα είναι το Άγιο Φάραγγο, που είναι το σύμβολο του μοναχισμού και του ασκητισμού των Αστερουσίων και γενικά της Κρήτης. Η Μονή Οδηγήτριας πρέπει να ιδρύθηκε από την πρώτη χιλιετία, αλλά είχε καταστραφεί από τους Αρακινούς. Το 14ο αιώνα αναστηλώθηκε. Η Παναγία οδήγησε κάποια αρχόντισσα να το αναστηλώσει, γι' αυτό ονομάστηκε Παναγία Οδηγήτρια. Τιμάται στην κίμηση της Παναγίας, το καθολικό μας, ο ναός μας, το πίσω μέρος είναι ένα κομμάτι που έμεινε από το παλιό ναό, επεκτάθηκε και έγινε το κεντρικό ναός είναι η κίμηση της Παναγίας, το κλήτος βόρεια Αποστόλου Πέτρου και Παύλου και υπήρχε άλλο ένα κλήτος νότια, το Αγίου Φανουρίου, το οποίο τώρα είναι κατεστραμμένο, είχε καταστραφεί μάλλον από τις πολλές επιδρομές και από τους κατακτητές. Εδώ η Μονή μας ήκμασε εκείνη την περίοδο του Ενετοκρατίας. Μάλιστα έχουμε και πολλές εικόνες, τοιχογραφίες που είναι πολύ μεγάλα μνημεία, είναι μεγάλα, πολύ σπουδαία έργα του μεγάλου αγιογράφου του Αγγέλου, ο οποίος έχει κάνει πολλές εικόνες εδώ στην Κρήτη. Εδώ έχουμε 4-5 εικόνες του μεγάλες, πολύ σπουδαίες εικόνες. Είναι η Άμπελος, Απόστολος Πέτρος και ο Παύλος, Παναγία Ζωδόχο Πηγή και εδώ η Δέησης. Η Μονή μας εδώ ήκμασε διαμέσου των αιώνων, έχει προσφέρει τεράστιο έργο και επί τουρκοκρατίας, όπως γνωρίζετε. Είχαμε τον Ξοπατέρα εδώ, που είναι το σύμβολο της αντίστασης των απελευθερικών αγώνων κατά των Τούρκων. Αλλά και ο μοναχισμός εδώ, και ιδιαίτερα στα ασκητήρια, έχει ακμάσει, έχει αναδείξει μεγάλους πολλούς Αγίους και Ερημίτες. Εδώ παρακάτω, όπως γνωρίζετε, είναι το Άγιο Φάραγγο, στο οποίο καλλιεργήθηκε η νοερά προσευχή. Εκεί είχαμε τον Άγιο Αρσένιο, που ήταν ο καθηγητής που δίδαξε την Ιερά Προσευχή και μάλιστα είχε έρθει από το Σινά ο Άγιος Γρηγόριος με ένα μαθητή του και εδώ διδάχτηκαν την Ιερά Προσευχή, την οποία μετά πήγε και την δίδαξε στο Άγιο Όρος και σε άλλα μέρη του κόσμου, στη Σερβία. Για να καταλάβει και ο κόσμος, πατέρα Παρθένη, τι ακριβώς είναι η Ιερά Προσευχή, να μείνουμε λίγο σε αυτό.
Η προσευχή, όπως ξέρουμε, είναι η επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Υπάρχουν, όπως γνωρίζουμε, τα βιβλία της Εκκλησίας που διαβάζουμε, διάφορες προσευχές, η προσευχή του Πάτερ ημών που μας δείξει ο Χριστός, αλλά οι πατέρες θέλανε μία σύντομη προσευχή, όπως λέγει στο Ευαγγέλιο, με 5 λέξεις περικλείουν όλη το νόημα της προσευχής. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτό καλλιέργησαν οι ασκητές ζώντας μέσα στα σπήλαια και με το κουμποσχήνι. Ξέρετε, το κουμποσχήνι είναι το μέσον της προσευχής. Σε κάθε κόμπο λέμε την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αλλά δεν είναι μόνο που λέμε την ευχή, προσπαθούμε να το νου μας, να τον ενώσουμε στην καρδιά μας με το Θεό. Δηλαδή γίνεται η ένωση του νοός με της καρδιάς και φτάνει να ανέβει στο Θεό και είναι ένας μεγάλος αγώνας, διότι γίνεται ένας αγώνας κατά των παθών. Ο άνθρωπος δηλαδή γίνεται κάθαρση. Το πρώτο στάδιο είναι να καθαρίσει η ψυχή μας, να φύγουν όλες οι κακές σκέψεις, όλα τα κακά, όλα τα πάθη μας και να γίνει κατηστήριο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό βέβαια είναι ένας μεγάλος αγώνας, αλλά εμείς ο κάθε χριστιανός το πιο απλό είναι σε κάθε δύσκολη περίπτωση, σε κάθε προβλήματα του πειρασμού, πολέμου, ιδιαίτερα των λογισμών, να λέμε την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτό από μόνο του μας δίνει βοήθεια και μεγάλη προστασία και βοήθεια από τη χάρη του. Και βεβαίως με μεγάλη αυτοσυγκέντρωση πάνω σε αυτά τα λίγα λόγια. Ναι, ακριβώς. Και για να βοηθήσουν αυτό, επειδή το πιο δύσκολο είναι αυτό ακριβώς, να συγκεντρώσουμε το νου μας, γι' αυτό συνιστούσαν οι πατέρες να κάτσει κανείς κάπου ήρεμα, να το νου του, τον κεφάλι του να το κατεβάσει στο στήθος του και με την αναπνοή, όπως αναπνέει, να λέει την ευχή. Οπότε όπως μπαίνει ο αέρας μέσα στο πνευμόνια, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο... Σιωπηρά, γι' αυτό λέτε σιωπηρά. Ναι, ακριβώς. Και νοερά. Και νοερά. Λέγοντας την ευχή και σιγά σιγά ενώνεται με την αναπνοή. Δηλαδή όπως αναπνέουμε λέμε και την ευχή. Και έτσι ο άνθρωπος είναι διαρκώς ενωμένος με το Θεό, διαρκώς προσευχόμενος και έτσι αγιάζεται και η ψυχή του και η καρδιά του. Το 1858, εδώ στη Μονή Οδηγήτριας, εκάρισαν μοναχοί και οι όσοι αδελφοί Παρθένιος και Ευμένιος, κατά κόσμο Νικόλαος και Εμμανουήλ, οι οποίοι κατάγονταν από το χωριό Πιτσίδια, όπου κατοικούσαν με τους γονείς τους Χαρίτονα και Μαρία Χαριτάκη. Η μοναχική τους κλίση φάνηκε από τη μικρή τους ηλικία, από διάφορα θαυμαστά γεγονότα που βίωσαν, και 2 χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα τους το 1858 ήρθαν στη Μονή Οδηγήτριας, όπου μετά από 4 χρόνια δοκιμασίας κήρεται μοναχός ο Νικόλαος με το όνομα Νέστορ στις 27 Αυγούστου 1862. Μετά από 8 χρόνια δοκιμασίας γίνεται μοναχός και ο αδελφός του Εμμανουήλ με το όνομα Μεθόδιος. Στη συνέχεια ο ηγούμενος Γεράσιμος τους έστειλε στο Μάρτσαλο, όπου αποκατέστησαν το σπηλαιώδη ναό και έκτισαν κελιά και μια δεξαμενή νερού. Στην Επανάσταση του 1866, οι Τούρκοι λαϊλάτισαν ολόκληρη την περιοχή και το Μάρτσαλο, όπου κατέστρεψαν ακόμη και τις εικόνες της εκκλησίας. Τα 2 αδέλφια αποκατέστησαν τις ζημιές και τότε ζήτησαν από τον ηγούμενο Γεράσιμο να τους κήρει μεγαλόσχημους. Ο ηγούμενος της Μονής Οδηγήτριας πήγε στο Μάρτσαλο και τους έκυρε πράγματι μεγαλόσχημους και τότε ο Νέστορ πήρε το όνομα Παρθένιος και ο Μεθόδιος Ευμένιος. Ο Όσιος Παρθένιος είχε το σώμα του τυλιγμένο κατάσαρκα με αλυσίδες και φορούσε ένα τρίχινο ράσο ακόμη και το καλοκαίρι, εφαρμόζοντας ένα αυστηρό πρόγραμμα ασκήσεως. Το 1868, ο επίσκοπος Πέτρας Μελέτιος χειροτονεί τον Ευμένιο σε διάκονο στην Ιερά Μονή Οδηγήτριας και το 1870 ο επίσκοπος Αρκαδίας τον χειροτονεί πρεσβύτερο. Δίπλα του ήταν πάντα ο αδελφός του μοναχός Παρθένιος,
που αποτελούσε το στήριγμα της ζωής του. Στην Επανάσταση του 1866, η Μονή Οδηγήτριας είχε μετατραπεί σε μπαρουταποθήκη με πρωτεργάτη τον ηγούμενο Γεράσιμο Μανιδάκη, που είχε αναπτύξει πλούσια αντιστασιακή δράση. Είχε εκλεγεί μάλιστα επίτροπος του χριστιανικού πληθυσμού του νομού Ηρακλείου και γενικός ταμείας της Επανάστασης και είχε πάρει μέρος σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις της κρίσιμης αυτής περίοδου. Στη διάρκεια της Επανάστασης του 1866, ο καπετάν Μιχάλης Κόρακας έκρυψε τις θυγατέρες και τον ανήλικο γιο του Αριστοτέλη, τον μετέπειτα στρατηγό, στο μοναστήρι της Οδηγήτριας για να γλιτώσουν από τους Τούρκους. Εδώ, σε αυτό το χώρο, είχε έρθει τον Αύγουστο του 1882 ο καπετάν Μιχάλης ο Κόρακας, όταν προαισθάνθηκε το τέλος του. Μαζί με τους παλιούς συμπολεμιστές του έκαναν ένα μνημόσυνο στον ηρωικό Ξοπατέρα και λίγες μέρες αργότερα, στις 7 Σεπτεμβρίου του 1882, ο μεγάλος αγωνιστής έφυγε από τη ζωή. Στα σκοτεινά χρόνια της τουρκοκρατίας, τα μοναστήρια των Αστερουσίων ανέπτυξαν μεγάλη θρησκευτική και εθνική δράση. Έγιναν καταφύγια και ορμητήρια επαναστατών και βοήθησαν υλικά και ηθικά στους απελευθερωτικούς αγώνες. Αναδείχθηκαν πολλοί σπουδαίοι αγωνιστές από τις τάξεις των μοναχών, με κορυφαία μορφή τον μοναχό Ιωάσαφ της Μονής Οδηγήτριας, τον θρυλικό Ξοπατέρα. Πολλοί ηγούμενοι των μοναστηριών των Αστερουσίων συμμετείχαν στα επαναστατικά συμβούλια και έπαιξαν μεγάλο ρόλο στους απελευθερωτικούς αγώνες, όπως ο Γεράσιμος Μανιδάκης, ο Αγαθάγγελος Τζορτζακάκης, στους οποίους απονεμήθηκε ο τίτλος του οπλαρχηγού. Τα μοναστήρια και τα απρόσιτα μέρη των Αστερουσίων πρόσφεραν προστασία στον άμαχο πληθυσμό και οι μοναχοί μοιράζονταν με τον κόσμο τα λίγα υλικά αγαθά τους και τους πρόσφεραν μαζί με τα αναγκαία τρόφιμα κατήχηση στα νάματα της πίστης μας και ενίσχυση της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης. Λειτουργούσαν κρυφά σχολιά όπου μάθαιναν τα παιδιά τα λεγόμενα κολυβογράμματα από το ψαλτήρι και το οκτωήχη. Από τη Μονή Οδηγήτριας άρχισε την πολεμική του δράση και ο γιος του καπετάν Μιχάλη Κόρακα, ο Αριστοτέλης. Ήταν νεαρός λοχαγός όταν του ανατέθηκε η Γενική Αρχηγία του Επαναστατικού Αγώνα των Ανατολικών Επαρχιών. Ο Αριστοτέλης Κόρακας ήρθε στους Καλούς Λιμένες με το πλοίο Αργολίδα στις 3 Φεβρουαρίου 1897 με μια δύναμη 350 επιλέκτων πολεμιστών με εφόδια και πυρομαχικά. Στρατοπέδευσε στη Μονή Οδηγήτριας και από εδώ ξεκίνησε τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων. Ένα χρόνο αργότερα, το 1898,
η σκοτεινή νύχτα της τουρκοκρατίας τελείωσε οριστικά στην Κρήτη. Αλλά και στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, η Μονή Οδηγήτριας πρωτοστάτησε στην αντίσταση, όπως και όλα τα μοναστήρια της Κρήτης. Όταν το μοναστήρι κινδύνεψε να πυρπολιθεί από τους Ναζί, επειδή συνεργαζόταν με τους αντάρτες, τα κοιμήλια και οι εικόνες μεταφέρθηκαν στο γειτονικό χωριό Λίσταρος για ασφάλεια. Η Μονή Οδηγήτριας αναφέρεται για πρώτη φορά στην απογραφή του 1900 στο Δήμο Πλατάνου με 26 άνδρες και 2 γυναίκες κατοίκους και το 1920 υπάγεται στην κοινότητα Πηγαϊδακίων με 16 κατοίκους. Έκτοτε, ο μοναχισμός στα αστερούσια όρη που αποτελούν το Άγιον Όρος της Κρήτης αρχίζει να παρακμάζει. Τα μοναστήρια μένουν με ελάχιστους μοναχούς και οι σκήτες των ερημητών καταλήφθηκαν από επιτίδιους και έγιναν σπίτια και ξενοδοχεία. Η Μονή Οδηγήτριας όμως του θρηλυκού Ξοπατέρα θα συνεχίσει να στέκει εδώ σαν κάστρο και σύμβολο των αγώνων για την ελευθερία και την πίστη του Χριστού και ο ευλαβής προσκυνητής θα παίρνει αντίδωρο τα πολύτιμα διδάγματα της ιστορίας.